Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Με όλη αυτή την παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα, να υπάρχει σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ένας σκεπτικισμός, μια διστακτικότητα, ένας φόβος, ο οποίος όμως δεν πρέπει, που δεν είναι να μας οδηγεί είτε στην άρνηση του εμβολιασμού, ούτε βέβαια και στη μετάθεση σε έναν αόριστο χρόνο για το μέλλον. Δεν είναι λύση αυτό. Η λύση που θα πρέπει όλοι αυτοί που έχουν, που σκέφτονται, που φοβούνται, που έχουν κάποιες απορίες, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αναζητούν ενημέρωση έγκυρη, που η καλύτερη θα μπορούσε να γίνει από τον προσωπικό τους γιατρό, τον οποίο εμπιστεύονται, να αναλύσουν τις πιθανές παρενέργειες, τα ωφέλη του εμβολιασμού, όλα αυτά, για να μπορέσουν να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους. Αν κάποιος, ναι, και λόγω του ότι εργάζομαι και στην Διεύθυνση Υγείας, θα ήθελα να πω και αυτό από το κανάλι σας, ότι αν κάποιος δεν έχει το προσωπικό του γιατρό, θα μπορούσε να επισκέπτεται τους γιατρούς που εργάζονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, για να τους βοηθήσουμε, κάποιες αναλύσουμε, κάποιες απορίες, κάποιους φόβους, κάποιους δισταγμούς που ίσως έχουν. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης? Κοιτάξτε, και από την εμπειρία μου το τελευταίο ειδικά διάστημα, βλέπω ότι πολλοίς κόσμος είναι αυτό που σας είπα, που σας περιέγραψα, η μεγαλύτερη μερίδα είναι αυτή που περιέγραψα προηγουμένως. Δηλαδή, θέλουν να εμβολιαστούν, αλλά κάτι τους κρατάει πίσω, που είναι αυτό ακριβώς που είπατε. Είναι το έλλειμμα της ενημέρωσης που έχουν, ίσως σας λέω κάποιους φόβους, κάποιες απορίες, θα πρέπει αυτά να λυθούν. Και ο καλύτερος τρόπος για να λυθούν, όπως σας είπα, είναι είτε με τον προσωπικό τους γιατρό, είτε διαβάζοντας έγκυρα site, όπως ας πούμε είναι το site του ΕΟΔΗ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δημόσεων κτλ. Στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών, ποια είναι η εικόνα αναφορικά με τον εμβολιασμό? Κοιτάξτε, κάποια βηματάκια, ειδικά τώρα με τα καινούργια μέτρα που ανακοινώθηκαν, γίνονται. Σας λέω, δηλαδή ο κόσμος παίρνει, ρωτάει, έχω αυτό το νόσημα που θα μπορώ να το κάνω. Πρόκειται να είμαι νέο άτομο που θέλω να κάνω παιδί, ίσως μετά από κάποια χρόνια μπορώ να το κάνω, θα επηρεάσει. Δηλαδή, βλέπω ότι ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί. Πιστεύω ότι βλέπω κάποια βήματα καλά να γίνονται για την περιφερειακή ενότητα. Εσείς είστε ικανοποιημένος από το ποσοστό εμβολιασμού στην περιφερειακή μας ενότητα? Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι, θα μπορούσε να είναι και πολύ καλύτερα, σίγουρα. Τώρα, αυτό περιμένουμε. Τις επόμενες ημέρες ανακοινώθηκε ότι ανοίγει η πλατφόρμα και για τα μικρότερα παιδιά, 12-15 ετών. Τι έχετε να πείτε στους γονείς που ενδεχομένως για τα παιδιά μας καμιά φορά είμαστε και ακόμη πιο διστακτικοί? Κοιτάξτε, πρόσφατα για να κυκλοφορήσει καταρχήν έχουν γίνει όλες τις απαραίτητες μελέτες ασφαλείας. Ήδη έχει δοκιμαστεί πριν γίνει σε 3.500 της ηλικίας αυτής της ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να έχει δείξει κάποιες παρενέργειες ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, ο βασικός μας στόχος είναι η άνω του 55. Εκεί είναι η κύρια ομάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάποιος που θέλει στην προσωπική διάθεση του καθενός να εμβολιαστεί. Η δική σας άποψη αναφορικά με τον υποχρεωτικό ανεμβολιασμό σε κάποιες κοινωνικές ή επαγγελματικές ομάδες, ποια είναι? Κοιτάξτε, η υποχρεωτικότητα σε κάποιες ομάδες, όπως είναι στο τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, των σωμάτων ασφαλείας, συμφωνώ απόλυτα.